εξονόματος του Instituto Flae Fia Som, σας καλωσορίζω στο μέλλον. Στο μέλλον της διατήρησης γονιμότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και γίνεστε κοινωνοί μιας πολύ ξεχωριστής ημέρας που θα αποτελέσει επανάσταση στην κρυοσυντήρηση των οαρίων. Σήμερα λοιπόν πάλι εμείς ερχόμαστε να αλλάξουμε τα δεδομένα και στην κρυοσυντήρηση των οαρίων, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα στις γυναίκες που επιθυμούν και που επιλέγουν να κρυοσυντηρήσουν τα οάρια τους για ιατρικούς ή για κοινωνικούς λόγους, να γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή τις πιθανότητες με τα συγκεκριμένα οάρια να πετύχουν το στόχο τους, την απόκτηση παιδιών από τη χρησιμοποίηση των οαρίων τους στο μέλλον. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπαμε, σας παρουσιάζουμε το μέλλον. Σας παρουσιάζουμε το μέλλον στη διατήρηση της γενικείας γονιμότητας. Ποιο είναι αυτό? Το νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης Chloe IQ. Γυναίκες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή τις πιθανότητές τους. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των γυναικών, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οάρια επιβιώνουν κατά 98%. Αυτό είναι εντυπωσιακό και γι' αυτό το λόγο, όπως προανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της μονάδας μας, πιστοποιηθήκαμε, πήραμε μια τιμητική διάκριση από την εταιρεία η οποία επινόησε και κατασκεύασε αυτό το πρωτόκολλο κρυοσυντήρησης των οαρίων ως ένα από τα καλύτερα κέντρα παγκοσμίως για να διατηρούμε τα οάρια. So what does Chloe do? Well, Chloe looks at the egg and learns based on all the other hundreds of thousands of eggs that were used to train the algorithm. And it tries to find a pattern based on what the egg looks like. But it's not looking at things of whether they're pretty or ugly. It's looking at things based on data. So what this to show us is that we're still smarter, but we can use it to our advantage. Same as Yaso is using all the information Chloe is providing them to make better decisions.